Η σκύλα δεν ήταν πάντα αυτό το φοβερό τέρας που ταλαιπωρούσε τους άτυχους περαστικούς από το λιμέρι της. Κρύβει πίσω της μία θλιβερή ιστορία. Πάμε να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Καλώς ήρθατε. Αν είναι η πρώτη σας φορά εδώ στο κανάλι, επιτρέψτε μου να σας συστηθώ. Είμαι ο Κωνσταντίνος ή αλλιώς The Mythologist, είμαι αρχαιολόγος και μου αρέσει η μυθολογία. Αν σας αρέσει και εσάς η μυθολογία, μπορείτε τώρα να κάνετε εγγραφή στο κανάλι, πατώντας το κόκκινο κουτάκι που θα βρείτε κάτω από το βίντεο, αλλά και το καμπανάκι για τις ειδοποιήσεις, ώστε να μην χάσετε κανένα από τα επόμενα. Disclaimer πριν προχωρήσουμε σε οτιδήποτε άλλο, έχω σκάσει, έχει πάρα πολύ ζέστη. Αν ακούτε έναν θόρυβο στο μικρόφωνο, είναι ο ανεμιστήρας. Χωρίς αυτόν δεν μπορεί να υπάρξει βίντεο. Αν σας ενοχλεί, κρίμα. Πέρα από την πλάκα όμως, συνεχίζοντας, αν θέλετε έξτρα ενδιαφέρον μυθολογικό υλικό ή να δείτε έξτρα πράγματα για το κανάλι, μπορείτε να επισκεφτείτε τα social media που έχουμε εδώ στο κανάλι που θα βρείτε τους συνδέσμους για αυτά στην περιγραφή, αλλά στην περιγραφή θα βρείτε επίσης και τις πηγές που χρησιμοποιώ για το κάθε μου βίντεο, όπως επίσης και τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να μας στηρίξετε σε Patreon και PayPal. Το σημερινό βίντεο έχει να κάνει με ένα από τα διασημότερα τέρατα της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας, τη σκύλα. Σίγουρα όλοι όσοι έχετε πατήσει να δείτε το συγκεκριμένο βίντεο, υποθέτω μάλλον ότι έστω και μία φορά στη ζωή σας έχετε ακούσει για το συγκεκριμένο τέρας. Μάλλον έχει φτάσει στα αυτιά σας μέσα από την Οδύσσεια του Ομήρου, για το οποίο μυθολογικό επεισόδιο θα μιλήσουμε και αργότερα σε αυτό το βίντεο. Ο λόγος που κάνω αυτό το βίντεο είναι γιατί έπεσε στην αντίληψή μου μία θεωρία ή μία εκδοχή που μας δίνει πολύ σημαντικά στοιχεία για τη ζωή της σκύλας πριν γίνει αυτό το μοχθηρό τέρας. Και σκέφτηκα ότι αξίζει να το μοιραστώ μαζί σας. Όμως δεν θα σταθούμε μόνο σε αυτό το βίντεο, θα μάθουμε πολλές λεπτομέρειες για αυτό το τέρας, όπως το πώς έμοιαζε, πού έμενε, ποιοι ήταν οι γονείς του, τι έγινε με τον Οδυσσέα στην Οδύσσεια όταν συναντήθηκαν, πώς πέθανε και φυσικά πώς απεικονιζόταν στην τέχνη της εποχής, αλλά και θα προσπαθήσουμε να δούμε και τι συμβόλιζε. Ξεκινώντας λοιπόν από τα πάρα πολύ βασικά, πάμε να δούμε ποια ήταν η σκύλα και πώς έμοιαζε σύμφωνα με τις αρχαίες πηγές. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να πούμε είναι ότι η σκύλα ανήκει στην κατηγορία των τεράτων που θα χαρακτηρίζαμε ως μιξογενή ή ως μιξανθρώπους. Όπως καταλαβαίνετε, πρόκειται για σύνθετες λέξεις από το μίξι και το γένος ή το μίξι και το άνθρωπος και φυσικά μας υποδηλώνουν ότι πρόκειται για τέρατα που ουσιαστικά είναι ένα μίξ. Ένα μίξ λοιπόν ανθρώπων, δηλαδή τεράτων που έχουν ανθρώπινα χαρακτηριστικά αλλά και τερατόμορφα ή ζωόμορφα, και όπως σας είπα, σε αυτή την κατηγορία ανήκει και η σκύλα. Γιατί ανήκει σε αυτή την κατηγορία? Διότι από τη μέση και πάνω είχε ανθρώπινο, θηλυκό, γυναικείο σώμα, ενώ από τη μέση και κάτω άρχιζαν τα τερατόμορφα χαρακτηριστικά. Ποια ήταν αυτά τα χαρακτηριστικά? Τα δεκάδες πλοκάμια της, και ξεχώριζαν και τα πλοκάμια τα οποία έβγαιναν από τη μέση της, στην άκρη των οποίων υπήρχαν σκυλιά, κεφάλια σαρκοβόρων σκυλιών. Και όχι, δεν είναι μία από αυτές τις περιπτώσεις που συναντάμε στο δρόμο κάποιον με το σκυλάκι του και μας λέει «Χάιδεψέ το, να παίξει, θέλει, να σε μυρίσει, δεν δαγκώνει». Και η σκύλα και τα σκυλιά της όχι μόνο δάγκωναν, αλλά καταβρόχθιζαν κιόλας όσους ήταν αρκετά άτυχοι να περάσουν από το εν λόγω σημείο. Και αφού είδαμε λοιπόν το πώς έμοιαζε και το σε ποια κατηγορία ανήκει, πάμε να δούμε ποιοι ήταν οι υπεύθυνοι για τη δημιουργία αυτού του πανέμορφου και ευγενούς πλάσματος, με λίγα λόγια, ποιοι ήταν οι γονείς της σκύλας. Εδώ τα πράγματα είναι λίγο περίεργα, διότι είναι από αυτές τις φορές που οι πηγές είναι πάρα πολλές αλλά δεν συμφωνούν. Έχουμε πολλές διαφορετικές αναφορές στο ποιοι ήταν οι γονείς της σκύλας, όμως ακόμα και οι ίδιοι αρχαίοι συγγραφείς είχαν μπερδευτεί και δεν ξέραν τι να πρωτοπιστέψουν. Η πρώτη εκδοχή μας έρχεται από την Οδύσσεια του Ομήρου, που είναι φυσικά και η αρχαιότερη αναφορά που έχουμε στη σκύλα, και ο Όμηρος μας λέει ότι η μητέρα της σκύλας ήταν η θαλάσσια νύμφη Κρατεΐδα. Δεν μας δίνει όμως πληροφορίες για τον πατέρα της σκύλας. Για το ότι η Κρατεΐδα ήταν μητέρα της σκύλας συμφωνούν και ο Βίδιος και ο Απολλόδωρος, με τον Απολλόδωρο όμως να μας δίνει όχι μία, αλλά δύο εκδοχές για το ποιος θα μπορούσε να είναι ο πατέρας της. Η πρώτη εκδοχή είναι ο Φόρκης, μία πανάρχια θαλάσσια θεότητα που ήταν πραγματικά από τις πρώτες θεότητες που πάτησαν το πόδι τους στη γη, ενώ η δεύτερη εκδοχή είναι ο Τρίτων. Ο Απολλόδωρος αναφέρεται στον Τρίτονα ως Τριεινό ή ως Τριεινό, όμως ξέρουμε ότι κατά πάσα πιθανότητα εννοεί το ίδιο άτομο. Ο Τρίτων φυσικά ήταν ένα επίσης πολύ δημοφιλές πρόσωπο της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας, καθώς ήταν ο γιος του θεού της θάλασσας, του Ποσειδώνα, με την αγαπημένη του νύμφη, την Αμφιτρίτη. Από αυτά παίρνουμε κατευθείαν μία πολύ σημαντική πληροφορία,
ότι η Σκύλα όχι μόνο ήταν πανάρχια, διότι ήταν κόρη ενός πρωτόγονου θεού όπως του Φορκία, αλλά ήταν και άμεσα συνδεδεμένη με τη θάλασσα, τόσο μέσα από τη μητέρα της, την Κρατεΐδα, όσο και μέσα από τον Φόρκη, αλλά και τον Τρίτονα, που φυσικά ως γιος του Ποσειδώνα είχε και αυτός μεγάλη σχέση με τη θάλασσα. Τώρα, υπάρχει και ένα έργο το οποίο λέγεται Μεγάλε Ιίε, το οποίο αποδίδεται στον Ισίωδο, δεν είμαστε σίγουροι ότι το έγραψε αυτός, ταιριάζει κάπως, που μας δίνει μια τελείως διαφορετική εκδοχή. Μας λέει ότι οι γονείς της Σκύλας δεν ήταν ούτε ο Φόρκης, ούτε ο Τρίτον, ούτε η Κρατεΐδα, αλλά μητέρα της ήταν η θεά της μαγείας η Εκάτη και πατέρας της, ο θεός της μουσικής, των τεχνών και της μαντικής, ο Απόλλων. Πολύ ενδιαφέρον, φεύγουμε τελείως εδώ από το στοιχείο το υδάτινο και της θάλασσας και πάμε σε κάτι πιο μυστικιστικό, μαγικό και μαντικό, όμως δεν έχει επικρατήσει και πάρα πολύ αυτή η άποψη, δεν είναι μια δημοφιλής εκδοχή. Τώρα, αν βγείτε στο δρόμο και σας ρωτήσουν ποιοι είναι οι γονείς της Σκύλας, κάτι το οποίο είναι πολύ ρεαλιστικό να συμβεί, ξέρω ότι έχετε μπερδευτεί και δεν θα ξέρετε τι να απαντήσετε και νιώθω άσχημα, γιατί νιώθω ότι φταίω εγώ ή ότι φταίτε εσείς. Δεν φταίει όμως κανείς μας. Είναι ένα περίπλοκο ζήτημα, εδώ οι αρχαίοι συγγραφείς δεν συμφωνούν ούτε μεταξύ τους και είναι ενδεικτικό ότι κάποιοι από αυτούς, όπως ο Απολλώνιος ο Ρόδιος, προσπάθησαν να μαζέψουν κάπως τα πράγματα μπας και δώσουν μια πιο καθαρή οπτική. Δηλαδή, για παράδειγμα, ο Απολλώνιος προσπάθησε να πει ότι η Κρατεΐδα είναι το ίδιο πρόσωπο με την Εκάτη, προσπαθώντας έτσι να μειώσει τις εκδοχές, μπας και καταλάβουμε ποιοι φέραν στον κόσμο τη Σκύλα. Τέλος πάντων, αφού προσπαθήσαμε να δούμε πώς έμοιαζε και σε ποια κατηγορία ανήκει, και αφού αποτύχαμε εν μέρη να δούμε ποιοι τη φέραν στον κόσμο, πάμε να δούμε πού ήταν το λιμέρι της. Και πάλι, η μεγαλύτερη πληροφορία που παίρνουμε είναι από την Οδύσσεια, και είναι και η αρχαιότερη όπως σας είπα, όπου μας μιλά ο Όμηρος για ένα πολύ συγκεκριμένο γεωγραφικό μέρος. Μας περιγράφει ότι το λιμέρι της Σκύλας ήταν ανάμεσα σε ένα στενό πέρασμα νερού, το οποίο περιοριζόταν από δύο λωρίδες γης. Στη μία λωρίδα γης έμενε η Σκύλα και στην άλλη η πασίγνωστη Χάριβδη, που αν θέλετε ίσως θα μας απασχολήσει σε κάποιο μελλοντικό βίντεο. Το θέμα είναι ότι ο Όμηρος δεν μας προσδιορίζει το μέρος, δεν μας δίνει όνομα της τοποθεσίας και έτσι δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για το που υποτίθεται ότι έζησε η Σκύλα. Τη δημοφιλέστερη εκδοχή για το λιμέρι της Σκύλας μας τη δίνει ο Βυργίλιος από την Ενιάδα του. Ο Βυργίλιος τοποθετεί το λιμέρι της Σκύλας στο στενό πέρασμα νερού ανάμεσα στη Μεσίνη, στο νότο της Ιταλίας και στο νησί της Σικελίας. Ταιριάζει απόλυτα με τις περιγραφές του Ομήρου και βλέπουμε όντως ότι πρόκειται για ένα στενό πέρασμα νερού το οποίο περιορίζεται από δύο λωρίδες γης. Τώρα, βέβαια, υπάρχουν και άλλες θεωρίες, όπως μια άλλη που τοποθετεί το λιμέρι της Μέδουσας στα στενά του Βοσπόρου, όμως προφανώς από τη στιγμή που δεν υπήρξε η Σκύλα, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι. Και πάμε με την αρχαιότερη εκδοχή, που είναι μια ευρύτερη, όπως σας είπα, περιγραφή του Ομήρου και η τοποθεσία, ό,τι μας λέει ο Βυργίλιος στην Ενιάδα. Θέλω να πιστεύω ότι πιστεύουμε εδώ πέρα, όσοι βλέπουμε το βίντεο, ότι δεν υπήρξε η Σκύλα στην πραγματικότητα. Βέβαια, έχω διαβάσει πολλά σχόλια όλο αυτόν τον καιρό στο κανάλι που με έκαναν να αμφισβητώ άλλα πράγματα που θεωρούσα δεδομένα. Όμως, καταλαβαίνετε, αν συμφωνείτε μαζί μου ότι η Σκύλα δεν υπήρξε, ότι δεν έχει και μια ιδιαίτερη σημασία το πού υποτίθεται ότι υπήρξε, εφόσον πρόκειται για ένα φανταστικό πλάσμα και τέρας. Σας είπα λοιπόν πολλές φορές μέχρι τώρα ότι μαθαίνουμε πολλά πράγματα για την Σκύλα από την Οδύσσεια και είμαι σίγουρος ότι και εσείς από εκεί την έχετε μάθει. Αν δεν τη θυμάστε αυτή την ιστορία όμως, επιτρέψτε μου να σας φρεσκάρω τη μνήμη, γιατί ένα στοιχείο από αυτή την ιστορία θα μας βοηθήσει στη συνέχεια. Είμαστε λοιπόν στη 12η ραψοδία της Οδύσσειας, όπου ο Οδυσσέας, όπως γνωρίζουμε, γυρνά από την Τρία με σκοπό να φτάσει στην Ιθάκη μετά την νικηφόρα έκβαση του Τροϊκού Πολέμου, εκεί όπου στην Ιθάκη τον περιμένει η πιστή η Πινελόπη. Ο Οδυσσέας όμως είναι στο νησί της Κίρκης και μπορούμε να πούμε ότι δεν ήταν και τόσο πιστός. Εν πάση περιπτώσει, αυτό ίσως μας απασχολήσει κάποια άλλη στιγμή, για όσους δεν το ξέρατε, spoiler alert, όμως ο Οδυσσέας, φεύγοντας από το νησί της Κίρκης, ζητά τις συμβουλές της για το πώς να έχει ένα ασφαλέστερο ταξίδι. Η Κίρκη λοιπόν τον συμβουλεύει να περάσει πάρα πολύ γρήγορα μέσα από αυτό το στενό πέρασμα νερού, να πάει όσο πιο κοντά στη Σκύλα γίνεται, χωρίς να είναι επικίνδυνο, αλλά ταυτόχρονα να απομακρυνθεί από τη Χάριβδη. Γιατί όμως αυτό? Διότι φυσικά είχε δίκιο και ήταν πολύ λογικό να του προτείνει να φύγει μακριά από τη Χάριβδη και να πάει λίγο πιο κοντά στη Σκύλα, διότι αν η Σκύλα με τα πλοκάμια της έπαιρνε κάποιους από τους συντρόφους, θα είχαν κάποιες μικρές απώλειες, αλλά αν πήγαινε κοντά στη Χάριβδη που ήταν τεράστια, θα καταστρεφόταν ολόκληρο το πλοίο και δεν θα έμενε κανένας ζωντανός. Το έκανε λοιπόν αυτό ο Οδυσσέας, πέρασε πάρα πολύ γρήγορα, τρόμαξαν όμως από τη Χάριβδη και έτσι αναγκάστηκαν να πάνε υπερβολικά κοντά στη Σκύλα, η οποία όντως καταβρόχθησε με τα πλοκάμια της 6 από τους συντρόφους του Οδυσσέα, όμως κατά τα άλλα πέρασαν ζωντανοί. Αυτό που μου έκανε μεγάλη εντύπωση ψάχνοντας την ιστορία της Σκύλας είναι αυτό που σας είπα στον πρόλογο, ότι σύμφωνα με ορισμένες πηγές δεν ήταν πάντα αυτό το μοχθηρό τέρας που
όλοι μας γνωρίζουμε. Σύμφωνα πρώτα με τον Υγιεινό και το έργο του Φάμπουλε, από το οποίο παίρνουμε πολύ ενδιαφέρουσες και σημαντικές πληροφορίες για την αρχαία ελληνική μυθολογία και τους αστερισμούς, μαθαίνουμε ότι η Σκύλα κάποτε ήταν μία πανέμορφη νύμφη. Βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, όταν στην μυθολογία μία κοπέλα είναι πάρα πολύ όμορφη, τραβά το ενδιαφέρον κάποιου και σε αυτή την περίπτωση την ερωτεύτηκε ο Γλαύκος. Αν δεν γνωρίζετε ποιος είναι ο Γλαύκος, θα σας πω αμέσως, ήταν ένας θνητός ο οποίος έφαγε νομίζω ένα βότανο και έγινε θεός, συνδέθηκε και με τη μαντική και με την προφητεία, όμως στην περίπτωση της Σκύλας δυσκολεύτηκε πραγματικά. Η Σκύλα δεν ξέρουμε κατά πόσο ενδιαφερόταν τόσο πολύ για τον Γλαύκο, ο Γλαύκος την ήθελε διακαώς και έτσι ανέτρεξε σε μια γνώριμη μας φιγούρα για συμβουλές και βοήθεια. Στο ίδιο πρόσωπο που έδωσε συμβουλές και στον Οδυσσέα, στη μάγισσα Κύρκη, η οποία όμως μόλις άκουσε ότι ο Γλαύκος θέλει τη Σκύλα, ζήλεψε και της βγήκε σε εκδικητικότητα. Με αποτέλεσμα, μάλλον επειδή και αυτή ήθελε τον Γλαύκο, να προσπαθήσει να δηλητηριάσει τη Σκύλα. Παρασκεύασε λοιπόν ένα δηλητηριώδες σκεύασμα, το οποίο το έριξε στο νερό όπου πλαινόταν η Σκύλα, με αποτέλεσμα η άτυχη νύμφη όταν ήρθε σε επαφή με το νερό να μεταμορφωθεί σε ένα μοχθηρό, φοβερό και απεχθές τέρας. Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και ο Βίδιος της Μεταμορφώσης, ο οποίος μας λέει ότι όντως ο Γλαύκος είχε ερωτευτεί τη Σκύλα, η Σκύλα όμως δεν τον πολύ ήθελε. Πάλι ο Γλαύκος πάει για συμβουλές στην Κύρκη, σε αυτή την περίπτωση όμως όχι μόνο για συμβουλές. Ζητά από την μάγισσα Κύρκη να χρησιμοποιήσει τις ιδιότητές της ώστε να δημιουργήσει ένα μαγικό ερωτικό φίλτρο, να το δώσει ο Γλαύκος στη Σκύλα, να το πιει ώστε να τον ερωτευτεί. Φυσικά αυτή είναι μια πολύ καλή πάσα στην Κύρκη για να βγάλει πάλι την εκδικητικότητα και τη ζήλια της, όπου αντί για ερωτικό φίλτρο φτιάχνει ένα δηλητήριο, η Σκύλα το πίνει και, spoiler alert, γίνεται πάλι τέρας. Μια πιο ακραία εκδοχή μας μεταφέρει ο Σέρβιος του 5ου αιώνα μετά Χριστόν συγγραφέας, που έχει κάνει κάποια σχόλια και πάλι στην Ενιάδα του Βυργιλίου, όπου μας λέει ότι όντως κάποιος ερωτεύτηκε τη Σκύλα, αλλά δεν ήταν ο Γλαύκος, ήταν ο θεός της θάλασσας, ο Ποσειδώνας, όμως υπήρχε ένα πρόσωπο το οποίο και πάλι έβγαλε τη ζήλια και την εκδικητικότητά του, και αυτή τη φορά δεν μιλάω για την Κύρκη. Όπως σας είπα προηγουμένως, αγαπημένη του Ποσειδώνα ήταν η Αμφιτρίτη, η οποία δεν είδε φυσικά με καλό μάτι αυτό τον έρωτα και εκδικήθηκε την καημένη την κοπέλα και τη μεταμόρφωσε σε τέρας. Βλέπω εδώ ότι και η Κύρκη και η Αμφιτρίτη δεν ευρίασαν καθόλου με τον Γλαύκο και τον Ποσειδώνα αντίστοιχα, ξέσπασαν πάνω στην καημένη τη Σκύλα και τη μεταμόρφωσαν σε τέρας, κάτι που μου θυμίζει την ιστορία της Μέδουσας, που κι αυτή είχε ντράβαλα με τον Ποσειδώνα. Όπως σας είχα πει σε προηγούμενο βίντεο, ήταν μια πανέμορφη ιέρια της Αθηνάς στην αρχή Γοργό, η Μέδουσα, ο Ποσειδώνας τη βίασε για να εκδικηθεί την Αθηνά και η Αθηνά τη μεταμόρφωσε σε τέρας γιατί δεν μπορούσε να χτυπήσει τον Ποσειδώνα. Βλέπω ομοιότητες και γι' αυτό σας έχω μια ερώτηση στο τέλος, ή μάλλον δύο. Εν πάση περιπτώσει, πώς πέθανε αυτό το τρομερό τέρας, δεν ξέρουμε. Ξέρουμε μόνο ό,τι μας έχει πει ο Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης Ευσέβιος το 1100 μετά Χριστόν. Τι μας είπε ο Ευσέβιος? Ότι σύμφωνα με τις πηγές που μάλλον αυτός είχε διαβάσει, κάποια στιγμή από το λιμέρι της Σκύλας πέρασε ο Ηρακλής. Δεν ήταν μόνος του, είχε τα βόδια του γυριώνει από τον αντίστοιχο άθλο. Όπως σας είπα, η Σκύλα έτρωγε συνεχώς, έφαγε κάποια από τα βόδια του γυριώνει, ο Ηρακλής, όπως καταλαβαίνετε, ευρίασε και τη σκότωσε. Δεν έμεινε όμως για πάντα νεκρή, διότι εμφανίστηκε ο πατέρας της, ο Φόρκης. Βλέπουμε εδώ ότι και για τον Ευσέβιο ο πατέρας της Σκύλας ήταν ο Φόρκης, ο οποίος, όντας πανάρχη η θεότητα, ήξερε κάποιες μαγικές τελετές και με τη βοήθεια φωτιάς και πυρσών την επανέφερε στη ζωή. Είπα λοιπόν προηγουμένως ότι ελπίζω να συνεννοούμαστε και να συμφωνούμε στο ότι η Σκύλα δεν υπήρξε στην πραγματικότητα ως τέρας. Σας είπα, έχω διαβάσει πάρα πολλά σχόλια, τέλος πάντων, σας το λέω αυτό διότι θέλω τώρα να προσπαθήσουμε να δούμε τι μπορεί να συμβόλιζε, παίρνοντας ως δεδομένο ότι δεν υπήρξε όντως. Η πρώτη θεωρία που μου έρχεται στο μυαλό και με την οποία ταυτίζομαι και νομίζω την υποστηρίζω αρκετά, είναι ότι συμβόλιζε τη μανία της φύσης και την ορμητικότητα των κυμάτων και της θάλασσας. Όλοι οι αρχαίοι συγγραφείς, όπως είπαμε, συμφωνούν στο ότι το λιμέρι της Σκύλας ήταν σε ένα πολύ επικίνδυνο σημείο, με ένα στενό πέρασμα νερού και πάρα πολύ κοντά λωρίδες γης που το περιόριζαν αυτό το κανάλι. Αυτό ενδεχομένως να σημαίνει ότι το συγκεκριμένο σημείο θα ήταν πάρα πολύ επικίνδυνο για τα διερχόμενα πλοία, ειδικά σε μια εποχή κατά την οποία η τεχνολογία των καραβιών δεν ήταν όπως σήμερα προφανώς και ήταν πολύ πιο εκτεθειμένα στις καιρικές συνθήκες. Κατά τη γνώμη μου, τα ρεύματα και ο αέρας και τα κύματα παρέσερναν τα καράβια που περνούσαν από εκεί στα βράχια, είτε της μίας πλευράς είτε της άλλης,
και τσακίζονταν, με αποτέλεσμα να μην επιβιώνουν οι ναυτικοί και να μην γυρνούν ποτέ στην πατρίδα τους. Και εφόσον δεν γυρνούσαν, πλάθονταν μύθοι για το συγκεκριμένο σημείο ότι υπάρχουν τέρατα, η σκύλα και η χάριβη, δηλαδή αυτές οι δύο λωρίδες γης, που παρασέρνουν στο θάνατο τους διερχόμενους ναυτικούς. Ίσως να είναι κάτι αντίστοιχο με το τρίγωνο των Βερμούδων, που υπάρχουν εκεί διάφορες θεωρίες συνωμοσίας, αλλά ουσιαστικά πρόκειται για ένα πολύ επικίνδυνο σημείο, αλλά έχει επικρατήσει κάτι πιο γοητευτικό. Ίσως η σκύλα και η χάριβη να είναι αποκύματα της φαντασίας του ανθρώπου, λογοτεχνικά και ποιητικά, για να φτιάξουν πιο όμορφες ιστορίες και μέσω της προφορικής παράδοσης και των γενεών επικράτησαν να τοποθετούνται στο συγκεκριμένο σημείο τα αντίστοιχα τέρατα. Πολύ ενδιαφέρουσες όμως είναι και άλλες δύο θεωρίες και είναι ασυνήθιστες, θα έλεγα, το λιγότερο, αλλά έχουν το δικό τους ενδιαφέρον, όχι μόνο επειδή είναι ασυνήθιστες, αλλά και επειδή μας τις μεταφέρουν αρχαίοι συγγραφείς. Η πρώτη μας έρχεται από κάποιον παλέφατο, και λέω κάποιον παλέφατο διότι δεν γνωρίζουμε πρακτικά τίποτα για τον συγκεκριμένο αρχαίο συγγραφέα και ό,τι έχει γράψει που ξέρουμε εμείς μας σώζεται μέσα από αντιγραφές σε μεταγενέστερα χρόνια. Τι είπε ο παλέφατος? Ότι δεν υπήρξε ποτέ τέρας σκύλα. Σκύλα όμως στο συγκεκριμένο σημείο λεγόταν ένα φοβερό πλοίο. Ήταν ένα πλοίο στην ιδιοκτησία των Τυρινέων, ενός λαού εκεί της ευρύτερης περιοχής, και ήταν τόσο ικανό το πλήρωμά του που σκόρπιζε την καταστροφή και τον θάνατο στα διερχόμενα καράβια, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ο θρύλος της σκύλας και να μεταμορφωθεί, θα λέγαμε, αυτό το πλοίο σε τέρας. Η άλλη θεωρία μας έρχεται από τον παραδοξογράφο Ηράκλειτο. Καμία σχέση με τον γνωστό Ηράκλειτο, ο οποίος μας λέει ότι η σκύλα δεν ήταν ούτε πλοίο, ούτε θάλασσα, ούτε νύμφη, αλλά μία ετέρα. Σύμφωνα λοιπόν με τον Ηράκλειτο, η σκύλα ήταν μία πολύ, πολύ διάσημη ετέρα που προσέλκει επισκέπτες από όλα τα μέρη της γης, οι οποίοι όμως ήταν αναγκασμένοι να την πληρώσουν αδρά. Ήταν πάρα πολύ καλή στις υπηρεσίες της, με αποτέλεσμα να τους ξεφραγιάζει όλους και να τους αφήνει απένταρους, μεταφορικά έτσι οδηγώντας τους στην καταστροφή. Έτσι επικράτησε να λέγεται ότι εκεί υπήρχε ένα τέρας σκύλα που οδηγούσε τους άντρες στην καταστροφή, αλλά σύμφωνα με τον παραδοξογράφο Ηράκλειτο, επρόκειτο για μια ετέρα που απλά έκανε πολύ καλά τη δουλειά της. Φυσικά φαίνεται πιο κωμικό και δεν νομίζω ότι ήταν κάποτε διαδεδομένη η άποψη συγκεκριμένη, όμως είναι αρκετά ενδιαφέρον. Και πώς ήταν η σκύλα στην τέχνη, στην αρχαία ελληνική τέχνη? Όπως βλέπουμε εδώ, σε αυτήν την ιδρία από την Καμπανία του 4ου, στα μέσα του 4ου αιώνα π.Χ., η σκύλα απεικονίζεται ως τέρας. Ούτε ως νύμφη, ούτε ως πλοίο, απεικονίζεται σαν τέρας με τα πλοκάμια της, όπως μας μεταφέρεται μέσα από τις αρχαίες πηγές και τον Όμηρο. Η συγκεκριμένη ιδρία είναι διακοσμημένη με την ερυθρόμορφη τεχνική, που ουσιαστικά σημαίνει ερυθρές μορφές σε μελανό μαύρο φόντο. Βλέπουμε κι άλλο παράδειγμα, ήταν ένα αρκετά διαδεδομένο θέμα, όμως το επόμενο που θέλω να σας πω που θεωρώ αξιοσημείωτο είναι ένας πίνακας του 1580. Φεύγουμε αρκετά μακριά από την αρχαία εποχή, πάμε σε αυτόν τον πίνακα του Βαρθολομαίου Σπρέγκερ, ο οποίος αποφάσισε να μην απεικονίσει τη σκύλα ως τέρας, αλλά ως νύμφη. Την απεικόνισε λοιπόν μαζί με το Γλαύκο όταν προσεγγίζονταν, και είναι συγκλονιστικό ότι ενδεχομένως είναι η τελευταία φορά που βλέπουμε την καημένη σκύλα ως όμορφη νύμφη, λίγο πριν πέσει θύμα της Κίρκης και μεταμορφωθεί σε τέρας. Όμως η σκύλα δεν έχει εμπνεύσει μόνο καλλιτέχνες παλαιότερων χρόνων, έχουμε και πιο σύγχρονες δημιουργίες. Όπως αυτή η ελαιογραφία που βλέπουμε εδώ του 2006 από τον Ευγένιο Γκόρεν, ο οποίος έδωσε μία νέα οπτική στη σκύλα και τη χάριβη. Τα δύο τέρατα έχουν κάποια ανθρώπινα χαρακτηριστικά, αποδοσμένα με έναν ιδιαίτερο τρόπο, όπως επίσης και η υπόλοιπη τεχνική του περιβάλλοντος στον συγκεκριμένο πίνακα. Και τώρα οι δύο ερωτήσεις που είπα ότι σας έχω προηγουμένως. Πρώτον, θέλω να μου πείτε τι πιστεύετε εσείς ότι συμβόλιζε η σκύλα. Ασπάζεστε την άποψη για τη μανία της φύσης και την ορμητικότητα της θάλασσας, κάποια από τις άλλες εκδοχές, ότι ήταν πλοίο, ότι ήταν ετέρα, ή έχετε μία δικιά σας εκδοχή? Περιμένω να δω την άποψή σας κάτω στα σχόλια και να τη συζητήσουμε, λαμβάνοντας βέβαια υπόψη σας τους κανόνες σχολιασμού που θα βρείτε στην περιγραφή. Και έχω όμως και μία δεύτερη, πιο σημαντική και πιο ενδιαφέρουσα ερώτηση. Τι πιστεύετε ότι ήταν αυτό που έκανε τους ανθρώπους της εποχής στα ελληνιστικά, τα ρωμαϊκά και τα μεταγενέστερα χρόνια να πάνε πίσω σε παλιούς μύθους, να τους αναθεωρήσουν και να προσθέσουν νέα στοιχεία? Για ποιο λόγο οι άνθρωποι της εποχής θέλησαν να δώσουν ένα backstory, θα λέγαμε, σε χαρακτήρες όπως η Μέδουσα, ότι δεν ήταν πάντα τέρατα, αλλά ήταν όμορφη γυναίκα, για παράδειγμα η Μέδουσα, που έπεσε θύμα των θεών? Γιατί αργότερα το τέρας του Ομήρου, η σκύλα, έπρεπε να γίνει μια όμορφη νύμφη που και αυτή τιμωρήθηκε από τους θεούς ή από την Κίρκη και έγινε και αυτή ένα μοχθηρό τέρας? Περιμένω να δω τις απόψεις σας κάτω στα σχόλια και μέχρι το επόμενο
επόμενο μας ταξίδι στην αρχαία ελληνική ή και παγκόσμια μυθολογία, εγώ και ο ανεμιστήρας μου εύχομαι σε όλους και όλες σας να είστε καλά.